Καλημέρα. Τυφλώσεις, ε. Παρακαλώ, μία βοήθεια, είμαστε τυφλοί. Δώσαμε, κυρία μου, δώσαμε. Πού δώσατε, κύριε? Σε μου γκούς πριν από λίγο. Εμείς τυφλοί είμαστε, κύριε. Τυφλοί, τέλος πάντων. Να σας δώσουμε και εσάς. Μόνο 100, κύριε. Πώς κατάλαβες ότι είναι 100? Από τον ήχο, κύριε. Α, μάλιστα. Θα μας δώσεις κανένα κουπόνι, ε? Δώσε ένα κουπόνι των 100. Όχι των 1000. Των 100. Πώς κατάλαβες ότι είναι των 1000? Από τον ήχο, κύριε. Μάλιστα. Ώστε τυφλός, ε? Θεόστραβος, κύριε. Δρόμο! Βρεάτε στα τσακίδια από εδώ! Απατεώνες, ε, απατεώνες! Όχι, απατεώνες! Βρεούστε από εδώ! Είστε εσύ! Οχ! Τι γίνεται εδώ, Ρώτα? Τι να γίνει, κύριε Μπάτσε? Τι έγινε, τι βλέπω, τυφλώθηκες? Τυφλώθηκα, πώς ήρθε? Τα γυαλιά τι είναι? Του ήλιου είναι. Του ήλιου? Ναι. Για τον μπαστούνι? Μπαστούνι με πονάει το πόδι, πώς θα περπατάω. Α, μάλιστα. Και τα κουπόνια που κρατάς εκεί, τι είναι, Ρώτα? Α, αυτά είναι οι σφορές για το κουκουέ. Α, καλά. Για πάμε τώρα από το τμήμα και θα τα βρούμε εκεί τι είναι. Γιατί να πάμε στο τμήμα, τι κάναμε? Ρε, πάμε από το τμήμα τώρα για στα λόγια. Κάναμε τίποτα. Πώς δεν κάναμε? Τώρα θα προχωρήσετε ή θα κάνουμε συζήτηση εδώ. Έλα. Μάλιστα. Δεν είσαι τυφλός. Άσε με κι εσύ. Τι θα γίνει με σένα, Ρώτα, ε? Σιγά, θα μας βγάζει το μάτι. Κάθε μέρα εδώ μέσα θα σε έχουμε. Τέχανε. Ανεργία, ανέχεια. Δεν τα αφήνεις αυτά, λέω εγώ. Τις προάλλες μου έκανες τον παπά και μάζευες λεφτά για την ενορία. Μετά μου έκανες τον κουφό. Μετά μου έκανες τον τυφλό. Δεν θα βρεις καμιά τίμια δουλειά, τέλος πάντων. Τι τίμια δουλειά? Εδώ ή πρέπει να έχεις μέσο ή πρέπει να είσαι μεγαλοαπατεώνας. Ναι. Και εσύ διάλεξες να γίνεις μικροαπατεώνας. Τι να κάνω, αφού δεν έχω ταλέντο μεγαλοαπατεώνα. Και δεν μου λες. Αυτή την κακομοίρα, δεν τη λυπάσαι, ρε. Πού τη σέλνεις στους δρόμους, ρε. Στις κομπίνες, στις κλεψιές, όλα αυτά. Α, εμένα μ' αρέσει. Ορίστε, της αρέσει. Ας εσύ τις εξυπνάδες. Ρώτα, τον βλέπεις αυτό εδώ πέρα? Τον βλέπεις αυτό το φάκελο που είναι βαρύς, βαρύς, ασήκωτος, ε? Και έχει όμως πολύ ενδιαφέρον. Όλος αυτός είναι δικό μου? Όλος αυτός είναι δικό σου. Θα γράψω ιστορία. Την έχεις γραμμένη την ιστορία σου. Φρόντισε, γιατί θα σε βάλω στη στενή αυτή τη φορά και δεν πρόκειται να ξαναβγείς. Μη μας το κάνετε αυτό. Δώσε μας μια ευκαιρία να γίνουμε τίμοι. Δώσε μας 2-3 ευκαιρίες. Μπα, εσύ θες 2-3 ευκαιρίες, ε? Τι να σου πω, εσύ είσαι χειρότερη από αυτόν. Όχι, και οι δυο το ίδιο είμαστε. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Κύριε Μπέκραμ, αφήστε μας. Για τελευταία φορά. Εμείς θα γίνουμε τιμή. Σας ορκίζομαι. Δηλαδή, στο λόγο της τιμής μου, αν ξανακάνουμε τίποτα, να στραβωθώ στα αλήθεια. Να στραβωθεί στα αλήθεια. Και εξάλλου, όταν μας έπιασε το όργανο, δεν είχαμε διαπράξει αδίκημα. Έτοιμοι ήσασταν να το διαπράξετε, αφού είχατε και κουπόνια μαζί σας. Ναι, αλλά δεν διαπράξαμε. Τελευταία φορά που σας βλέπω μπροστά μου. Θα σας αφήσω. Αλλά έτσι και σας αναφέρουν εδώ, θα σας χώσω μέσα για τα καλά. Συμφωνεί? Συμφωνεί. Δεν ξέρω τι να πω. Σύμφωνοι, αφού σας ορκίστηκα. Ωραία. Μπορείτε να πηγαίνετε. Πάμε, Ασπασία. Τι? Αυτά κατάσχονται. Μπορεί να τα χρειαστώ. Τώρα δεν είπες ότι θα γίνεις τίμιος? Να πάθω τίποτα μάτια, πώς θα περπατάω. Έλα. Αυτός ο Μπέκρας μπορεί να κάνει το σκληρό να είναι καλό ανθρωπάκι. Ναι, αλλά την άλλη φορά θα μας κλείσει μέσα για τα καλά. Αν μας πιάσει. Γιατί αφήνεις ανοιχτά όταν φεύγουμε? Γιατί θα μας κλέψουνε το βίντεο που κλέψαμε. Φίλιππα. Ναι. Κάποτε μου είχες πει για ένα θείο που είχες. Α, το θείο τον Αριστόθεο. Ε, δεν πάει να τον βρεις να το ζητήσεις? Δουλειά. Όχι δουλειά, καλέ, λεφτά. Πού να το βρω? Μα έτσι και το βρω να το φτύσω. Γιατί? Γιατί από τον καιρό που έκανε λεφτά μας ξέχασε όλους. Πώς σου ήρθε τώρα ο θείος ο Αριστόθεος? Άστον εκεί που βρίσκεται. Φρίκι, Ερίκο μου, φρίκι. Τι είναι, ρε Θωμά? Να, εδώ γράφει. Τον σκότωσε για 20 χιλιάρικα. Γεμίσαμε εγκληματίες, αγαπητέ μου. Άρε, κρέμασμα που θέλουνε. Θωμά! Θωμά! Θωμά, Ρίκο! Γρήγορα! Τι είναι, Μάγδα, γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί? Ελάτε πάνω γρήγορα. Ο κύριος. Τι έπαθε ο κύριος? Νομίζω πως είναι νεκρός. Τι είπες? Τι θα φάμε?
ψηλά. Μπιζέλια. Και κρασί. Λευκό ή ροζέ. Ό,τι να είναι. Κοκκίνι. Τι άλλο. Ρύζι. Τι μάρκα. Μάγειρος. Και ξύδι. Τις μπάμιες. Τις μπάμιες. Πού είναι. Να τις. Και ντοματάκι. Ντοματάκι. Τι άλλο. Το λογαριασμό. Τώρα λύσε. Αχ, το στομάχι. Γρήγορα στο γιατρό. Ναι, ναι. Περαστικά σας. Ρώτας. Ρώτας. Ή άλλο ανοιχτά, αφήνω εδώ. Θα τους κλέψουν τους κλέφτες. Δεν βλέπω να τρώμε σήμερα. Εσύ δεν μου έλεγες ότι ο Μπέκρας δεν ψωνίζει από εκεί. Θα άλλαξε σούπερ μάρκετ. Ρώτα, για πλησίασε. Ψυχραιμία, κρύψε τα ψώνια. Δηλαδή. Όλες 20 δραχμές στον κιλό τα μπιζέλια. Για να ζήσεις πρέπει να σε κλέφτεις τώρα. Για... Έλα, πρέπει να πάμε από το τμήμα, σε θέλει ο αστυνόμος ο Μπέκρας. Μα δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ έχω εντολή να σε πάω στο τμήμα. Μα δεν τα έχω εδώ γιατί μου σκίστηκε η σακούλα και μου πέσανε. Ρε, άσε τα λόγια τώρα, συζήτηση θα κάνουμε. Έλα, πάμε. Έλα. Φίλιππα, τα ψώνια, πώς θα μαγειρέψω. Έλα, πάρ'. Όλες 20 δραχμές στον κιλό τα μπιζέλια, αν είναι δυνατόν. Δεν μου λες, ναι. Είσαι σίγουρος ότι τα αγόρασες αυτά. Βέβαια, γιατί. Και έχουν 20 το κιλό τα μπιζέλια. 20, γιατί. Γιατί πιο φθηνά είναι. Α, με κλέψαν δηλαδή. Σαν να μην μου τα λες καλά. Για πάμε. Μάλιστα κύριε, ναι, τον βρήκαμε, τον βρήκαμε. Θα σας τον στείλω. Τον περιμένω από στιγμή στη στιγμή. Δεν μου λέτε σας παρακαλώ, είστε σίγουρος ότι είναι αυτός. Καλώς, καλώς. Χαίρετε. Κύριε διοικητά, έφερα το ρότα. Εντάξει, Σωτήρη, δεν σε χρειάζομαι όλο. Πήγαινε πριν. Κάθισε, ρότα. Ρώτα ό,τι θέλεις. Πάντως, δεν έχω κλέψει τίποτα. Ψάξε με. Ρώτα, εδώ και κάμποσο καιρό ψάχνει να σε βρει κάποιος δικηγόρος ονόματι Ανδρέας Μπάπακας. Δικηγόρος τι έμεκα. Θα σου πω. Ψάχνει όμως να σε βρει πολύ καιρό. Και επειδή δεν σε βρίσκει, μας έδωσε εμάς τα στοιχεία και σε βρήκαμε. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις. Από ό,τι μας είπε και από ό,τι ξέρουμε από το φακελό σου εδώ πέρα, έχασε τον πατέρα σου όταν ήσουν 5 χρονών. Και πριν 10 χρόνια έχασε τη μάνα σου. Έως χωρές τους. Μετά παντρεύτηκα την κυρία Ασπασία και βγήκαμε στη βίο πάλι. Δουλέψαμε σκληρά για να ζήσουμε. Έχεις και κάποιο θείο, αδερφό της μάνας σου, ονόματι Αριστόθεο. Και αυτά τα ξέρει η αστυνομία. Όχι, αυτό δεν το ξέραμε. Ο δικηγόρος μας το είπε. Για πες μου λοιπόν, τι ξέρεις γι' αυτό το θείο σου. Μεγάλο καθήκη. Και είχε αντίρρηση που η αδερφή του, δηλαδή η μάνα μου, παντρεύτηκε τον πατέρα μου. Ήτανε ζωγράφος. Δεν της το συγχώρεσε ποτέ. Από ό,τι μου έλεγε η μάνα μου, έκανε πολύ μεγάλη περιουσία, αλλά δεν έδωσε σημεία ζωής. Εγώ δεν το γνώρισα ποτέ. Μα γιατί με ρωτάτε. Γιατί αυτός ο θείος που λες, πέθανε. Πέθανε το γαϊδούριο θείος. Δόξα τω Θεώ. Πότε. Προχθές. Γι' αυτό σε ψάχνει να σε βρει ο δικηγόρος. Να και η διεύθυνσή του. Σε περιμένει. Πήγαινε. Και δεν το λέτε τόση ώρα και καθόμαστε και λέμε την ιστορία της ζωής μας. Ήθελα να μάθω, γιατί όπου ανακατεύεσαι εσύ, όλο και κάτι παράνομο συμβαίνει. Τα παραλέτε, κύριε Μπέκρα. Καθόλου. Έλα, πήγαινε τώρα. Και να είσαι σίγουρος ότι θα μαθαίνω τα πάντα για σένα.
Μην είσαστε υπερβολικός, αφού σας έχω υποσχεθεί ότι θα είμαι τίμιος. Και ειδικά τώρα που πέθανε ο θείος, ποιος ξέρει πόσα θα μου έχει αφήσει. Λοιπόν, φεύγω και δεν θα με ξαναδείτε. Ας το ελπίσουμε. Δεν μου λέτε, τι παίρνει το κράτος από κληρονομιά. Γιατί ρωτάς? Για να δω, με συμφέρει. Κούρσε, Ασπασία! Έλα, γύρισες κιόλας! Δεν σε κλείσανε μέσα φυλακή. Τα πιζέλια είναι έτοιμα. Πάρα στα πιζέλια. Ο θείος. Τι? Πέθανε. Α, πέθανε ο θείος. Θεό συγχωρέστε. Ποιος θείος? Ο θείος Αριστόδεος με την περιουσία. Α, το καημένο πέθανε. Πέθανε ο θείος. Πέθανε, σου λέω. Πέθανε. Σωθήκατε. Βλέπω σας τύχησε πολύ ο θάνατος του θείου σας. Πολύ, δηλαδή ξέρετε τι πέρασα μέχρι να πεθάνει. Ντροπή, Φίλιππα. Συνεχίστε. Προσέξτε. Αυτό το ρεμάλι το ψευτοζωγράφο ποτέ δεν το συμπάθησα. Τον πατέρα μου λέει. Το κατάλαβα. Εξαιτίας του η αδελφή μου πέρασε μια ζωή στερημένη και μίζερη. Δηλαδή μάνα μου λέει. Το κατάλαβα. Έσφαλα, το ομολογώ. Σφάλατε εσείς γιατί? Όχι. Εδώ ο θείος σας το λέει. Επειδή όμως έμεινα μια ζωή μαγκούφης και δεν έχω κανένα στον κόσμο, αφήνω όλη μου την περιουσία σε εκείνη και στον ανιψιό μου που δεν γνώρισα ποτέ. Και παρακαλώ αυτούς και το Θεό να με συγχωρέσουν. Συγχωρημένο να είναι. Μια και η μητέρα σας έχει πεθάνει και δεν υπάρχει κανένας άλλος συγγενής, όλη αυτή η περιουσία περιέρχεται σε εσάς. Πολύ ωραία. Και τι περιουσία είναι αυτή? Το ξενοδοχείο Γαλήνη μαζί με το οικόπεδο του οικίματος. Μόνο? Μόνο. Αυτά γράφει εδώ η διαθήκη. Μην είσαι αχάριστος, Φίλιππα. Ολόκληρο ξενοδοχείο κληρονομήσαμε. Και δεν μου λέτε, κύριε δικηγόρε, πόσο πιάνει αυτό το ξενοδοχείο? Γιατί χρειάζομαι κάποια μετρητά. Έχω ορισμένες υποχρεώσεις. Το ξενοδοχείο είναι πολυτελείας και βρίσκεται σε πολύ καλή και πλεονεκτική θέση. Και δυστυχώς πιάνει πολλά λεφτά. Δυστυχώς? Ευτυχώς θέλετε να πείτε. Λέω δυστυχώς γιατί δεν μπορείτε να το πουλήσετε. Γιατί δεν μπορώ να το πουλήσω? Γιατί εδώ υπάρχει ένας όρος που το απαγορεύει. Διαφορετικά το ξενοδοχείο το παίρνει το δημόσιο και γίνεται καπί. Βλέπετε, ο θείος σας ήταν συναισθηματικά δεμένος μαζί του. Το κακό του το φλάρω. Φίλιππα, γιατί στεναχωριέσαι? Θα γίνεις ένας ξενοδόχος. Κι εγώ μια ξενοδοχέσα. Άσε με κι εσύ, ξενοδόχος. Δεν μπορώ εγώ μέσα σε ξενοδοχείο να δουλεύω. Εγώ θέλω απλά. Έξω, έξω. Γιατί? Την άλλη φορά με πιάσε λάστιχο, κοντέψα να μου φάνε λύκη. Άντε, καλή τύχη. Τι θα μας φάνε εμάς οι λύκοι? Τι θα σας κάνω, εγώ παρακάτω δεν πάω. Κοίταξε, κύριε. Και του δώσαμε και 2 χιλιάρικα. Ξεκίνα τώρα. Μπροστά εσύ. Πώς στιγμή σε στιγμή. Πάντως εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το περίμενα. Ούτε κι εγώ. Δεν ήξερα ότι ο κύριος είχε ανιψιό. Τι θα κάνουμε? Προς το παρόν τίποτα. Άσε να έρθει με τον καλό και βλέπουμε. Λέτε να ξέρει. Αυτό πρέπει να το μάθουμε οπωσδήποτε. Πού πάμε, ρε Ασπασία? Μ' αρέσει εδώ. Άκου τα γατάκια. Ποια γατάκια, λύκη είναι. Γιατί τρόμαξες? Εσύ με τρόμαξες. Έλα, πάμε. Κάτι βλέπω από εκεί. Για προχώρα. Πάκου γατάκια.
Αυτό είναι. Όμορφο! Τι του ήρθε όμως και το έχτισε εδώ πάνω στο διαόλ τη μάνα. Κρίμα και θα πιάνε πολλά λεφτά, ε. Σπάψα χάριστε! Δεν είχαμε πού την κεφαλή κλίνε και τώρα έχουμε 40 κλίνε. Ουφ, δηλαδή τώρα θα ζήσουμε όλη μας τη ζωή εδώ πάνω. Και τι προετοιμάζεις να κάνεις τον τυφλό και τον ανάπηρο. Αφού δεν ξέρω από ξενοδοχεία. Μην το ξαναπείς αυτό. Ξενοδόχος που να μην ξέρει από ξενοδοχεία. Θα το πάρει χαμπάρι το προσωπικό και θα μας κατακλέψει και θα φύγουν και όλοι οι πελάτες. Θέλω να ξέρω, έχει πελάτες και προσωπικό. Τι θα έχει. Έλα πάμε. Ρε λύκους ακούω εδώ. Παρακαλώ. Είμαστε οι καινούργοι. Ποιοι καινούργοι, παρακαλώ. Οι ιδιοκτήτες. Ω, ελάτε, ελάτε, περάστε, περάστε. Η πόρτα θέλει λάδωμα. Είναι δικιά μας. Αφήστε εδώ τα πράγματά σας. Θα πω στο Θωμά να τα πάρει. Ώστε λοιπόν είστε ο ανιψιός του κυρίου. Του κυρίου που πήγε στο κύριο. Ασπασία από εδώ, από εδώ γυναίκα μου για Ασπασία. Πολύ όμορφο το ξενοδοχείο σας. Μας είχε γούστο ο θείος σας. Εγώ είμαι η Μάγδα, η καμαριέρα. Ελάτε στο σαλόνι να σας γνωρίσω και τους υπόλοιπους. Υπάρχουν και υπόλοιποι. Μα φυσικά, το προσωπικό του ξενοδοχείου. Είναι συμπαθητική σαν και σένα. Ελάτε παρακαλώ. Ασπασία, έχουμε και προσωπικό, για να δούμε. Είναι και άλλοι σαν κι αυτοί. Συμπαθέστατη αντιπαθητικιά. Γενέστατη. Κύριοι, οι καινούργοι ιδιοκτήτες. Τα μάτια του σαρτσετάκι έχει αυτός. Έρικος Κυριακίδης, κύριε. Χάρηκα. Φίλιππας Ρώτας, η κυρία Ρώτα. Χαίρετε. Ο κύριος. Είναι λίγο αργός. Θωμάς Κρυονάς, κύριε. Χάρηκα. Παρομοίως. Άσε. Χάρηκα. Άσε, θα σε λιώσει. Θωμά. Πήγαινε τα πράγματα του κυρίου στο δωμάτιό του. Μάλιστα. Σκάρε. Τι είναι αυτό. Ω, χαρός γη, βγείτε παγανιά. Έχετε δίκιο. Θα ανοίξει. Πολύ αργά πάει. Σε ποιο δωμάτιο θα ήθελε να μείνει ο κύριος. Όπου να είναι, δεν έχουμε πρόβλημα. Θα θέλετε να μείνετε στο δωμάτιο του Μακαρίτη του κυρίου. Στο Μακαρίτη. Όπως επιθυμεί ο κύριος. Πού είσαι, Θωμά. Ο κύριος να μου το λες τακτικά, μ' αρέσει. Μάλιστα, κυρία. Και μένα, κυρία. Και αυτήν, κυρία. Μάλιστα, κυρία. Όχι σήμερα, σε αυτήν. Σε αυτήν το είπα. Παίρνω τις βαλίτσες, ακολουθήστε με. Πρόσεχε, θα σου φύγει η μέση. Ψυχή εδώ πάνω. Και λοιπόν. Είχα δίκιο. Για ποιο πράγμα. Ότι δεν έρχονται πελάτες εδώ. Θα πέσαμε σε νεκρή. Ποια νεκρή. Νεκρή περίοδο. Α, λίγο κι εγώ.
Πολλές χάρες, Θωμά. Μα σας έφερα στη Σοφίτα, κύριε. Εδώ έμενε ο συγχωρεμένος ο θείος σας. Ως εδώ έμενε ο θείος ο Αριστόθειος, ε. Μάλιστα. Ήτανε το αγαπημένο του δωμάτιο. Από το παράθυρο έβλεπε κατευθείαν στο λόφο. Τι βλέπεις και γελάς? Θα μου επιτρέψετε, κύριε. Ωραία είμαστε εδώ, Ασπασία, ε. Τι θα φάτε, κύριε? Ό,τι να είναι. Μάλιστα, κύριε. Πολύ περίεργος μου φαίνεται αυτός ο Θωμάς. Θα φάτε εδώ, κύριε, ή να πως η Μάγδα να σας σερβίρει στην τραπεζαρία? Κάντε στην τραπεζαρία, θέλω να γνωριστούμε, να τα πούμε κιόλας. Μάλιστα, κύριε. Όχι. Φίλιππα, ποιος είναι αυτός? Ο παππούς μου είναι. Ο πατέρας του πατέρα μου και του θείου μου. Από την Κάρπαθο. Α, συγχωριανός του Βρικόλακα, ε. Ποιανού? Ο Βρικόλακας δεν ήταν από την Κάρπαθο. Ο Βρικόλακας των Καρπαθίων που λένε. Ναι, τι είμαστε τα πράγματα τώρα. Να ετοιμαστούμε να πάμε κάτω να φάμε γιατί πεινάω σαν λύκος. Άκου, Βρικόλακας. Ζεστή, ζεστή, κύριε Φίλιππα. Ευχαριστώ. Ωραία σούπα, από τι είναι? Από γάτα. Αστεία. Καθόλου. Αστεία. Δεν ξέρω αν είναι γάτα, πάντως εμένα μ' αρέσει. Λοιπόν, παιδιά, σας κάλεσα να φάμε όλοι μαζί. Να γνωριστούμε καλύτερα. Βέβαια, εγώ δεν είμαι κανένας αριστοκράτης, περίεργη του δρόμου είμαι. Αλλά το μόνο που θέλω από εσάς είναι να με λέτε κύριο. Ξέρετε, κύριε, ο κύριος, δηλαδή ο θείος σας ο Αριστόθεος, δεν μας είχε μιλήσει ποτέ για εσάς. Θείος του είναι ο Αριστόθεος, τι λες? Σε εσάς μιλάω, κύριε. Σε μένα? Σε εσάς το λέει, κύριε. Αφού το έλεγε σε σένα. Κύριε, λέει. Δεν μου λες εσύ τι δουλειά κάνεις? Γιατρός είμαι, κύριε, παθολόγος. Πες το σε μένα. Γιατρός είμαι, κύριε, παθολόγος. Ωραία, έχουμε και γιατρό εδώ μέσα. Βλέπετε, το ξενοδοχείο είναι ερημικό. Χρειάζεται ένα γιατρό. Γέροι άνθρωποι έρχονται, μην τους συμβεί τίποτα ξαφνικό. Ναι, δεν έρχονται? Όχι. Βλέπετε, το ξενοδοχείο κατά κάποιο τρόπο είναι πριβέ. Δηλαδή? Δουλεύει με κλειστό κύκλωμα πελατών. Δεν έρχονται όποιοι και όποιοι εδώ. Μα καλά, δεν σας είπε ο θείος σας? Ποτέ? Δεν σας εξήγησε πως δουλεύουμε εδώ? Ναι, πως βέβαια μας εξήγησε. Έτσι δεν είναι, Φίλιππα? Μας εξήγησε. Εσύ, Θωμά, τι κάνεις εδώ μέσα? Εγώ, κύριε, είμαι γενικών καθηκόντων, ξέρετε. Αλλά κυρίως βοηθάω στο ξεκαθάρισμα. Δηλαδή, καθαρίζεις που λένε, ε? Ακριβώς. Εσύ, Μάγδα, τι κάνεις? Εγώ μαγειρεύω και περιποιούμε τους πελάτες σαν νοσοκόμα. Μα δεν σας εξήγησε ο θείος σας? Πώς? Μόνο που πελάτες δεν έχω δει ακόμα. Τι γίνανε? Ο κύριος Ευθυμίου και ο συνταγματάρχης είναι στα δωμάτια τους. Θα τους περιποιηθώ αργότερα. Περιμένω να πέσει λίγο ακόμα το φως. Τι λέει? Αυτοί είναι οι τελευταίοι πελάτες. Τους καινούριους θα τους αναλάβετε εσείς, μια και σας έχει μιλήσει για όλο ο θείος σας. Τι λένε? Όσο για μας, πιστεύω να μας κρατήσετε, κύριε. Έτσι δεν είναι? Και βέβαια θα σας κρατήσω. Γιατί να σας διώξω, αφού ξέρετε τη δουλειά? Ξαναπείτε το αυτό, κύριε Φίλιππα. Καλύτερος από εμάς δεν πρόκειται να βρείτε. Καθαρίζουμε στο πι και φι και δεν αφήνουμε κανένα ίχνος. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φροντίσετε να έρθουν καινούργιοι πελάτες, γιατί ξεμείναμε. Όπως φρόντιζε και ο θείος σας. Καταλαβαίνετε.
Βέβαια, καταλαβαίνω. Κύριε Φίλιππα, σας είμαστε υπόχρεοι που μας κρατήσατε στη δουλειά. Σας κράτησα, γιατί να μην σας κρατήσω. Που μου κάνετε, ελπίζω. Είμαστε οι καλύτεροι. Θα δείτε. Θα δούμε. Πάλι ληστεία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, μας έχουν ρημάξει φέτος. Ναι, ναι, στείλ τον να τον ανακρίνουμε. Τι έγινε, κύριε Διοικητά? Κλέψαν ένα κοσματοπολείο. Σου πιάσανε? Ναι, Σωτήρη, τον έναν. Ήτανε κι άλλοι τρεις μαζί, αλλά αυτοί κατάφερα και το σχάσαν. Θα τον φέρουν εδώ? Ναι, θα τον φέρουν και θα τον ανακρίνουμε. Ας ελπίσουμε ότι θα μιλήσει. Ωραία, θα του κάνουμε ένα ηλεκτροσόκ να τα ξεράσει. Τι λέτε, τι λέτε, δεν γίνονται αυτά τώρα. Αυτά τα κάναμε κάποτε και ερχόταν και το ρεύμα στα ύψη. Νορμάλ θα τον ανακρίνουμε. Γρήγορα, παιδιά, δεν έχουμε καιρό. Δεν πάω λες να μιλήσει, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορούμε να το ρισκάρουμε. Μωρά, άμα το πλακώσει στους ψηλές, θα τα ξεράσει όλα. Θα πλακώσει εδώ όλη η αστυνομία. Πάω λίγη γρήγορα για που πάμε. Δεν ξέρω, Μανώλη, θα δούμε. Προχώρη. Ασπασία, πολύ περίεργη ατμόσφαιρα. Πώς φαίνεται αυτή? Συμπαθητική ή αντιπαθητική? Ένα πράγμα όμως δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες? Γιατί είπαν ότι πρέπει να βρίσκω εγώ πελάτες? Ανησυχούν για το μέλλον τους. Αν δεν έχουμε πελάτες, πώς θα μαζεύουμε λεφτά να τους πληρώνουμε τους μισθούς? Γι' αυτό έπρεπε να τους ρωτήσω πόσους σε βρίσκει ο θείος. Α, καλύτερα που δεν ρώτησες, θα μας περάσουν για άσχετους. Α, γι' αυτό τους είπες ότι μας τα πει ο θείος? Ναι. Αχ, μ' αρέσει εδώ μέσα, μου θυμίζει θρίλερ. Πάντως, από ό,τι ξέρω, τα ξενοδοχεία τους πελάτες τους βρίσκουν από τα τουριστικά γραφεία. Πολύ σωστά σκέφτεσαι. Αύριο θα αρχίσω τα τηλέφωνα για πελάτες. Φίλιππα. Ναι. Σαν να κάνει ψύχρα εδώ μέσα. Όπου έχει δίκιο. Πάω να πω στο Θωμά να ανάψει τα καλοριφέρ. Ευτυχώς τα ξέρει όλα. Μου φύγε ένα βάρος. Διαφορετικά θα είχαμε πρόβλημα. Άδικα ανησυχήσαμε. Ο ανιψιός φαίνεται πιο έξυπνος από το θείο. Καληνύχτα. Στο καλό. Πολύ ψόφος είναι αυτός. Χωρίς καλοριφέρ. Βέβαια, θα σου λέει γιατί δεν έχουμε τουρισμό. Θωμά! Θωμά! Μάλιστα, κύριε. Ρε Θωμά, πάνω έχουμε ψωμί στο κρύο. Δεν ανάβεις κανένα καλοριφέρ να ζεσταθούμε? Μας έχει χαλάσει ο καυστήρας, κύριε, και με τη φασαρία του θανάτου του θείου σας δεν προλάβαμε να τον επισκευάσουμε. Εδώ στα όρη και στα άγρια βουνά που ήρθαμε να ξεπαλιάσουμε. Έχει κουβέρτες στην ντουλάπα. Δεν με νοιάζει για μένα, για τη γυναίκα μου με νοιάζει. Την έχω καλομάθει. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα σας, κύριε. Α, κύριε, αν ακούσετε φασαρία τη νύχτα, μην ανησυχήσετε. Περιποιέμαι το συνταγματάρχη. Α, κατάλαβα. Δικιά μας κι εσύ. Τι είπατε? Ο συνταγματάρχης πρέπει να είναι πολύ πλήσιος άνθρωπος, ε. Όλη μέρα δεν τον έχω δει. Δεν βγαίνει από το δωμάτιο του αυτός. Έχετε κι εσείς χιούμορ σαν το θείο σας, το Μακαρίτη. Δεν έχω. Ξέρεις τι ανακάλυψα? Τι? Ότι ο Θωμάς είναι δικιά μας. Τι δικιά μας? Σικιά. Αχ, να είχα λίγα σίκα. Πάντως κάτι συμβαίνει με το Θωμά και το συνταγματάρχη. Τις ανομαλίες γίνεται εδώ μέσα. Αν ακούσεις ιστερικές φωνές το βράδυ, μην τρομάξεις, θα είναι ο Θωμάς με το συνταγματάρχη. Πού πάμε νυχτιάτικα, ρε. Λύκοι ακούγονται, θα μας φάνε. Έλα, ρε, έλα, σταμάτα τις υπερβολές. Για ρίξε εδώ στο χάρτη. Εγώ, παιδιά, πεινάω, νιστάζω και κατουργέμαι, ρε, παιδιά. Θα σταματήσουμε κάτι να φάμε, έχει πεθάνει το στομάχι μου, ρε. Το μυαλό στο φαΐ είναι, μωρά, αδερφέ μου, και σένα. Κάπου θα σταματήσουμε. Εμένα άλλο με καίει. Τι σε καίει? Μη μιλήσει ο Πανάγος. Έτσι και δώσει περιγραφή, τώρα θα μας ψάχνει όλη η αστυνομία. Έλα, πάνω, πει μου, θα μας φάνε λύκοι εδώ πέρα. Δώσε εδώ, δώσε εδώ να δω.
Κάτσε, μπείτε μέσα. Ή από εδώ ξαναπεράσαμε, ρε. Πού πάτε, ρε! Αχ, τι είναι αυτό που νιώθω. Τι. Ένα κρύο πράμα. Το πόδι μου είναι. Αχ, αστασία, είναι, πήγαινε δίπλα να φέρεις καμιά κουβέρτα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα δωμάτια άδεια είναι. Όχι, και όλα άδεια. Στο ένα μένει ο συνταγματάρχης και σε ένα άλλο μένει κάποιος ευθυμίου. Αχ, στον ευθυμίου και τον συνταγματάρχη και πήγε να φέρεις καμιά κουβέρτα για να αφήσω τα κοκαλάκια μου εδώ μέσα. Ουφ, σε πάρω αυτό στο κεφάλι μου. Όπου ψοφό κάνει. Να δούμε αν είναι κανείς μέσα. Κανείς. Θα σηκωθώ, αλλά κάνε το σταυρό σου να υπάρχει πτώμα, γιατί έτσι και δεν υπάρχει και με σηκώνεις με αυτό το κρύο να μου κάνεις πλάκα, θα σου θυμώσω. Σηκώθηκε το πτώμα και να φύγει. Άσε μας, ρε Ασπασία. Ο πεθαμένος ήταν νεκρός. Πάμε μέσα να δούμε. Εγώ έπρεπε, φρεμεδάκι μου. Και αυτό τρόμαξα. Εδώ ήταν. Και τώρα πού είναι. Ξέρω εγώ. Βγαίνα μέσα. Τι χτυπάει. Τα δόντια μου από το φόβο. Κρυώνω. Εγώ να δεις. Ξανακάνεις πλάκα. Αλήθεια σου λέω. Πάνε κοιμηθώ. Είμαι ένα πτώμα. Και αυτός. Ποιος. Τίποτε. Πτώματα και αηδίες. Γιατί με κλείσεις απ' έξω. Σπασία. Τι είναι πάλι. Τώρα υπάρχει. Κουβέρτες έφερες. Όχι, ξέχασα. Να πας να φέρεις. Α, δεν πας σε αυτό το δωμάτιο, φοβάμαι. Να πας σε άλλο δωμάτιο. Δεν πας, σου λέω, φοβάμαι. Φοβάσαι. Και μου κάνεις και τον άντρα. Πάω.
Ας πάω αλλού. Δεν πιστεύω. Ευτυχώς. Ωραία στα λόγια. Προχώρα μπροστά γιατί σε φοβάσαι. Πού είναι το πτώμα? Εδώ ήταν. Και σηκώθηκε και έφυγε? Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν μου λες είσαι με τα καλά σου? Εγώ καλά είμαι. Τα πτώματα δεν ήταν καλά. Τι να σου πω, παιδάκι μου, τι να σου πω. Κάνεις τέτοια πράγματα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ μέσα. Άσε με να πάω να κοιμηθώ πριν βρικολακιάσω. Πώς σας φαίνεται, παιδιά? Απόμερο και ίσχυρο. Νομίζω μας κάνει. Ωραία. Πάμε να τσιμπήσουμε και βλέπουμε. Να πάρω και την τσάντα μαζί. Εσύ τι λες? Πάμε. Περίεργο, ρε. Δεν είναι κανείς εδώ. Δεν μπορεί, μωρέ. Κάποιος θα υπάρχει. Μακάρι, γιατί έχω ξελιγωθεί από την πείνα, παιδιά. Με έχει πεθάνει το στομάχι μου, το έλκος μου. Πεθαίνω. Ξενοδοχείο! Ε, δεν είναι κανείς εδώ! Τι γίνεται, ρε? Φίλιππα, κάποιος χτυπάει. Τ' άκουσα. Πήγαινε να δεις ποιος είναι. Δεν πάω. Μπορεί να είναι ο δολοφόνος. Ποιος δολοφόνος, παιδάκι μου? Πήγαινε να δεις ποιος είναι. Το Θωμά τι τον έχουμε? Ξενοδοχείο! Δεν ακούς, αυτός επιμένει. Πήγαινε εσύ. Εγώ να πάω, εγώ είμαι γυναίκα. Εσύ να πας που μου κάνεις και τον άντρα. Εγώ κάνω τον άντρα. Γιατί δεν είσαι? Πάω. Λες να είναι τίποτα πτώματα και να ζητάνε δωμάτια? Δεν πάω. Έλα μωρέ, αστεία το είπα.
Αστεία, αστεία είναι αυτά. Μου πήγε ψυχή στην κούλουρη. Αστεία. Αστιάκια. Σαφρικόλακας είσαι. Τι φωνάζετε κύριε, ξενοδοχείο το κάνετε εδώ πέρα. Γιατί δεν είναι. Είναι, αλλά μην χτυπάτε, εμείς φοβόμαστε πάνω. Άλλη φορά να είσαι στο πόστο σου. Τρία δωμάτια θέλουμε. Θα μείνετε πολύ. Μόνο σήμερα το βράδυ, το πρωί θα φύγουμε. Α. Τι κάνουμε τώρα. Ταυτότητες έχετε. Αν ήταν να δώσουμε ταυτότητες πηγαίναμε και στο Χίλτον. Ονόματα θέλεις. Θέλω. Γράφει Βάγκος. Σκέτο. Ρίχτου και λίγη σαν τη γη. Έλα μωρέ σκέτο Βάγκος. Γιατί θυμώνεις. Γράφει. Βάγκος. Μανώλης. Σκέτο κι αυτό. Μανώλη, σκέτο. Μπάμπης. Σκέτο. Σκέτο. Μάλιστα. Και τι θέλετε. Κλειδιά δεν θα μας δώσεις. Μα ναι. Ορίστε, 15, 16 και 17. Τι όροφο πάμε. Πρώτο. Έχει πολλούς ορόφους. Ένα έχει. Πιάσει και η μέση μου, κύριε. Πού σου να σήμωρε. Είχα πάει για δουλειά. Στο λόφο. Στο λόφο τι έκανες διχτυάτικα. Ξέρετε τώρα, κύριε. Δεν μπορώ να σας μιλήσω μπροστά στον κόσμο. Πάντως μην ανησυχείτε. Όλα είναι απολύτως εντάξει. Δεν μου λες. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το φτιάρι τι το θέλεις. Πώς άσκαβα. Με τα χέρια. Θα φύτευες τίποτα. Ναι. Πήγα και φύτεψα. Μαρούλια. Μα κάθε φορά που σου λέω κάτι γελάς. Γιατί γελάς. Μα ο κύριος λέει αστεία. Αν δεν τους φύτευα, θα αρχίζανε να βρωμάνε. Πάρ' την παλίτσα των κυρίων και πάρ' τους το 15, 16 και 17. Να φάμε όμως πρώτα κάτι αν είναι δυνατόν, ε. Ειδοποίησε τη Μάγδα να... φτιάξε κάτι να φάμε τα παιδιά. Όπως επιθυμείτε, κύριε. Θα πάνε χορτάτι. Θα αφήσετε κύριε τσάντα. Θα την πάω εγώ. Ακολουθήστε με τώρα. Επάνω. Δεν μου λέτε κύριε. Τι είναι. Η κύριε είναι εντάξει. Εντάξει. Να προχωρήσω. Προχώρα, τι στέκεσαι. Κανονικά. Κανονικά, ξεκίνα. Πάω. Δεν μου λες σωμά. Μάλιστα, κύριε. Πάνω στο λόφο, τι έκανες. Πάλι θα τα λέμε, κύριε. Είχα πάει στο λόφο να θάψω τον συνταγματάρχη και τον κύριο Ευθυμίου. Με το θάνατο του θείου σας, μείνανε και δουλειές πίσω. Σε σένα έπεσα. Σκάσε! Να μου πονάω, τι
Φίλιππας είμαι, κύριε Πέκρα μου. Ο Ρώτας, και τι θες, Ρώτα, νυχτιάτικα. Έμπλεξες πάλι. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει αυτή τη φορά. Λέγε, ρε. Μίλα επιτέλους. Αφού σας είπα, δεν ξέρω πού πήγαν. Δεν ξέρεις. Όχι. Μα τι γίνεται εκεί. Τελείωνε, ρε Ρώτα. Έχουμε και δουλειά. Τι θες να μου πεις. Περίμενε μισό λεπτό. Περίμενε. Λέγε. Μίλα, ρε. Δεν ξέρω. Μίλα, ρε. Μας έσκασες. Μα σας λέω, δεν ξέρω. Εντάξει. Ναι. Μα τι γίνεται εκεί. Ρε Ρώτα. Με πήρες νυχτιάτικα για να μάθεις τι γίνεται εδώ πέρα. Ανακρίνουμε κάποιον για κάποια ληστεία. Λέγε τώρα τι θες. Ναι, η ποινή για δύο φόνους. Ποια είναι. Εσύ, σκότωσες κανέναν. Όχι, από περιέργεια ρωτάω. Ισόβια, γιατί. Καληνύχτα. Κύριε, ο Θωμάς μου είπε ότι ήρθαν πελάτες. Τι μαζέ τους κάτι να φάνε και... Εγώ θα ανέβω στο δωμάτιο μου και θα κατέβω το πρωί. Δεν μου λες. Εσύ ξέρεις για το συνταγματάρχη και τον Ευθυμίο. Βεβαίως. Και γιατρός. Και ο γιατρός. Καληνύχτα. Όλοι που πέσανε. Όλοι που πέσανε. Αναστασία, σήκω, φεύγουμε. Είσαι στα καλά σου, πού θα πάμε νυχτιάτικα. Πέσα μέσα δολοφόνους. Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες. Τι τρελάθηκες, τα τρώματα υπάρχουν. Και πού είναι. Στο λόφο. Και εσύ πού το ξέρεις. Το παιδό μας, αυτός είναι ο δολοφόνος. Να πάρουμε την αστυνομία. Πήγα το Μπέκα. Η Σόβια θα φάμε και άντε να τους πεις ότι δεν έχουμε σχέση με τα πτώματα. Να κάνει υπομονή, να φύγουμε όταν ξημερώσει. Μέχρι να ξημερώσει δεν θα ξημερωθούμε. Αν φύγουμε όμως θα μας υποψιαστούν. Να κλειδώσουμε την πόρτα. Αν δεν κλειδώσουμε θα γίνει, αν δεν κλειδεί ο Θωμάς. Να βάλουμε εδώ φράγματα στην πόρτα. Έτσι δεν θα μπορέσει να μπει. Έλα, έλα, σήκω. Ναι. Μια χαρά μου. Ονόματα δεν δώσαμε, ταυτότητες δεν ζητήσανε, κανείς δεν είναι εδώ, ψώνουμε. Άντε, παιδιά, γιατί έχω ξελιγωθεί από την πείνα, δεν αντέχω άλλο. Αμάν, μωρά, αδερφέ μου, το μυαλό στο φάι είναι. Η τραπεζαρία που είναι. Ξέρω κι εγώ δεν έχω ξαναρθεί εδώ, πρώτη φορά έρχομαι. Για να πάμε από εδώ. Κύριος μου είπε να προχωρήσω κανονικά. Λέω να αρχίσω από το ψηλό. Και δεν αρχίζεις. Ποιο είναι το πιάτο του. Το μεσαίο. Ευχαριστώ. Και έχω μια πείνα, παιδιά, δεν σας βλέπω. Μια στιγμή, παιδιά, μην τρώτε. Συμβαίνει τίποτα, κύριε. Ναι, ρε, συμβαίνει. Η σούπα είναι κρύα. Κρύα? Μα τι πράγματα είναι αυτά, κύριε μου. Να τη ζεστάνω, ξανά. Όχι, κύριε μου, ξανεσταμένο φαγητό, θα φάω, σε παρακαλώ. Για φώναξε το αφεντικό σου. Σας παρακαλώ, μην το κάνετε θέμα. Θα το κάνουμε, κύριε. Σε παρακαλώ πολύ, φώναξε το αφεντικό σου. Όπως επιθυμείτε. Ναι. Κύριε, ο Θωμάς είμαι. Λυπάμαι που σας ενοχλώ τέτοια ώρα, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα εδώ κάτω. Τι πρόβλημα. Να, οι κύριοι δεν τρώνε τη σούπα τους. Και με πήρες για να μου πεις ότι οι κύριοι δεν τρώνε τη σούπα τους. Αν δεν φάνε τη σούπα τους, δεν μπορώ να προχωρήσω. Τότε μην προχωρείς, ρε. Δηλαδή, αλλάζει το σχέδιο. Ποιο σχέδιο. Το σχέδιο με το ψηλό. Τι λες, μωρέ. Λέω αν αλλάζει το σχέδιο. Γιατί.
Μήπως έχει σκοπό να καθαρίσει κανένα. Βέβαια, κύριε, και λέμε να αρχίσουμε με τον ψηλό. Παναγία μου, αυτός είναι ψυχοπαθής ολοφόνος. Τον ψηλό είπες. Μάλιστα, κύριε. Εκτός αν προτιμάτε να αρχίσουμε με κάποιον άλλον. Να μην αρχίσεις από κανένα, τ' άκουσες. Αυτό δεν γίνεται, κύριε. Η σούπα είναι έτοιμη. Τι να την κάνω. Να τη φας εσύ, ρε. Να τη λέτε, κύριε, αν τη φάω εγώ, ποιος θα καθαρίζει μετά. Θα έρθω κάτω να καθαρίσω εγώ. Α, όπως επιθυμείτε, κύριε. Θα σας έχω έτοιμο το φτιάρι. Πού πας? Πάω να τους προλάβω. Αυτός είναι σχιζοφρενής, θα τους σκοτώσει όλους. Δεν το ξέρεις. Μου το πεις στο τηλέφωνο. Πάω να τους διώξω. Δεν φοβάσαι. Τι να πάω εδώ για να μας σκοτώσει όλους, πάρουμε ένα υπόλοιπο. Να προσέχεις, μην γίνεις πτώμα. Κοίτα, εσύ ντύσου τα γρήγορα να φεύγουμε, έτσι. Ο κύριος έρχεται αμέσως. Τι συμβαίνει εδώ? Τι να συμβαίνει, κύριέ μου, η σούπα σας είναι κρύα. Κύριε Βάγκο, θέλω να σας μιλήσω. Δεν καταλαβαίνω. Πήγαινε. Ο υπηρέτης μου είναι σχιζοφρενής. Κινδυνεύεται, κινδυνεύουμε όλοι. Βοηθήστε με να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Άσε μας, ρε Χριστιανέ μου, για μια κρύα σούπα τώρα να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Άλλωστε η σούπα είναι μια χαρά, έτσι δεν είναι, παιδιά? Μια χαρά είναι η σούπα. Κύριε Βάγκο, η σούπα είναι μια χαρά. Κύριε Βάγκο, είδα πιο σιγά για το καλά σου το λέω, δεν εννοείς να με καταλάβεις. Εντάξει, κύριε μου, είπαμε, το θέμα έληξε. Η σούπα είναι μια χαρά. Σούπα είναι κρύα! Μα δεν είναι, κύριε μου, ακούστε που σας λέμε. Δεν υπάρχει θέμα. Μια χαρά είναι. Όχι, δεν είναι. Και θα καλέσω την αστυνομία. Για το καλό σας το κάνω. Δεν σας σερβίρει κρύα σούπα το κάθαρμα? Μα μια χαρά είναι η σούπα. Θα καλέσουμε την αστυνομία τώρα για μια σουπίτσα. Έσχος μας. Δεν είμαστε ξενοδοχοί εμείς. Σούπα κρύα σερβίρουμε. Καλοριφάρ δεν έχουμε. Θα φέρουμε και την αγορανομία να μας συλλάβει. Είμαστε έσχος. Εντάξει, ρε. Το θέμα έληξε, είπαμε. Όχι, κύριε, δεν έληξε. Πρέπει να μας πάτε μέσα. Να φωνάξουμε το 100. Πρώτα, παιδιά, η σούπα είναι μια χαρά. Μα δεν έχουμε ούτε καλοριφέρ. Θα πουντιάζετε το βράδυ. Κρυώνετε, ρε παιδιά. Ρε εσύ, κρυώνεις? Όχι. Ούτε εγώ. Εγώ θέλω το καλό σας. Έκανα ό,τι μπορούσα. Εσείς το πάτε φυρί-φυρί να βρεθείτε στο λοφάκι. Νύπτω τα σχήρας μου. Au revoir. Τι έγινε, κύριε? Τι να γίνει, τρώνε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχετε μεγάλη πειθό. Μη μακίζεις. Καλά, σιγά. Σιγά, κύριε. Μίλα, ρε, γιατί θα χάσω την υπομονή μου. Τώρα, κύριε, διοικητά μεταξύ μας. Ό,τι ήξερα, σας το είπα. Να μας τα ξαναπείς, ρε. Καλά, τσιγαράκι πρώτα. Σωτήρι, τσιγαράκι. Τσιγαράκι. Μάλιστα, ευχαριστώ. Φωτιά, κύριε διοικητά. Φωτιά, Σωτήρη. Φωτιά. Μίλα. Λοιπόν, ήμασταν τέσσερις. Αυτό το ξέρω. Ονόματα δεν ξέρω. Α, ονόματα δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Παρατσούκλια, θέλετε παρατσούκλια? Πες τα παρατσούκλια. Ωραία, πάρε μου λίγο και γράφει. Βάγκος. Ή Αρπάκτρας. Ή Μπούκας. Ή Αρχηγός ή Μπός. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Άμα θέλεις, έλα μαζί μου. Άμα θέλεις, μην έρθεις. Δεν ξέρω τι λες εσύ, πάντως εγώ θα φύγω. Ναι, αλλά πώς θα φύγουμε μέσα στη νύχτα, θα μας φάνε λύκοι. Καλύτερα μας φάνε λύκοι παρά να μας φάγει ο Θόμας Λάχανο. Θα πάρουμε ταξί. Αχ, ωραία. Πες στο δωμάτιο να τηλεφωνήσει να μας στείλουν ένα ταξί. Δεν θα μας στείλει ταξί, ο Θόμας θα μας στείλει στον άλλο κόσμο. Θα πάρω το αμάξι των πελατών. Φίλιππα, κλέφτης εσύ. Με το παλιά τίμωνα. Και πού θα πάμε? Θα πάμε στην αστυνομία. Ναι, αλλά γιατί του σκοτώνει? Ξέρω γιατί του σκοτώνει, σχιζοφρένης, δεν έχει ζήσει ταινίες. Οι σχιζοφρενείς σκοτώνουν χωρίς λόγο. Θα πάρουμε τα πράγματα. Δεν θα πάρουμε τα πράγματα. Τα αφήσουμε εδώ. Θα μας είναι βάρος.
παραλίγο θα την πατούσαμε. Αυτός ήταν ικανός για μια σούπα να κουβαλήσει ολόκληρη αστυνομία εδώ. Τόσο ευσυνείδητο το ξενοδόχο πρώτη φορά συνάντησα. Εγώ, παιδιά, δεν αισθάνομαι καλά. Ζαλίζω, μου πονάει η κοιλιά μου, δεν ξέρω, ρε γαμώ του. Θα κρύωσες, μωρέ, ψόφο κάνει εδώ μέσα. Δεν είχε καλοριφέρ. Έλα, έλα, πάμε στα δωμάτια. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, έτσι. Άντε, καλή νύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Αν δεν αισθανθώ καλά, θα σου χτυπήσω, έτσι. Δεν αισθάνομαι καλά, παιδιά. Ξέχασα το φτιάρι. Μπήκε μέσα. Λέγε τώρα τι κάνουμε. Θα πάρουμε το αυτοκίνητο του Θωμά. Θα μας υποψιαστεί. Πώς θα φύγουμε, με τα πόδια. Έλα, πάμε. Ξέρεις να οδηγείς. Όχι. Τι έκανες στο τιμόνι. Άντε πήγαινε και κάνουμε ώρα. Ναι. Το πάνω πήρε το τζιπ όσο ο κύριος είναι. Κύριε! Κύριε, ξεχάσατε το φτιάρι. Ξύπνα το γιατρό και ελάτε γρήγορα κάτω. Σας χρειάζομαι. Ναι, κάτι συμβαίνει. Κάτι δεν πάει καλά.
ξενοδοχείο, όλα τρίζανε, το αυτοκίνητο τρίζει. Πάντως είμαστε τυχεροί, τη γλιτώσαμε. Είσαι τρελός για δέσιμο. Εγώ? Ναι, εσύ. Σχιζοφρενείς έβλεπες, πτώματα έβλεπες, κληρονομήσαμε ένα τόσο ωραίο ξενοδοχείο και σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μα δεν πήρες καμπάρι, τόσα πτώματα είδαμε. Είδες. Τώρα που θα πάω στον Πέκρα θα τα ξεκαθαρίσω όλα. Τον είχα φορτώσει κανονικά στο τζιπ. Μπαίνω μέσα για να πάρω το φτιάρι που το είχα ξεχάσει. Όταν βγήκα έξω, βλέπω τον κύριο να φεύγει με το τζιπ. Ανέβηκα στο δωμάτιο και έλειπε και η κυρία. Τα πράγματά τους όμως είναι εδώ ακόμα. Και πού πήγε τέτοια ώρα? Λέτε να μην ξέρει και να πήγε στην αστυνομία? Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ξέρει τα πάντα. Άλλωστε, αυτός μου έδωσε εντολή να προχωρήσουμε. Λέτε να πήγε στο λόφο? Τι να κάνει στο λόφο αφού δεν έχει φτιάρι, πώς θα δουλέψει? Ελάτε, ελάτε, παιδιά, μην ανησυχείτε, θα ξανάρθουνε. Θα είχαν υπνίες οι άνθρωποι. Και ο Μακαρίτης ο κύριος. Θυμόσαστε όποτε είχε υπνίες πήγαινε στο λόφο και το ρίχνε στη δουλειά. Δεν μου λες, ο τύπος δεν είχε τίποτα μαζί του? Ναι, είχε μία τσάντα. Πάω να τη φέρω. Τι συμβαίνει, Σωτήρη? Γιατί κάθισε? Τσικόπερα! Τι έγινε? Τίποτα τελικά, κύριε διοικητά. Πήγαμε στην αποθήκη που μας είπε αυτός εδώ, αλλά μάλλον την είχαν κοπανίσει. Είναι η σήμανση τώρα εκεί και ψάχνει για αποτυπώματα. Το σκάσανε, ε? Τι με κοιτάς, εγώ την αλήθεια είπα. Έτσι και μίλαγες γρηγορότερα, θα τους πιάνατε, ρε. Και τώρα εδώ που τα λέμε, κύριε διοικητά, δεν με δέρνατε κι εσείς νωρίτερα. Μας δεν κάνεις και χιούμορ, ε? Σωτήρη, για πατώ γρήγορα. Πάτω γρήγορα στο πλατητήριο. Να ξεκουράστε κι εγώ λιγάκι. Τώρα να μην τελειώσουμε την παρτίδα πρώτα. Ας τα λόγια, ρε, και προχωρά. Έλα. Νύχτα κι αυτή. Έλα, έλα, κατέβαινε ψηλέ. Να κάνω περάσει στην υπόγεια. Θα μείνω πολύ μέσα, κύριε Σωτήρη. Μέχρι τις 10 που είναι να πάω στο εισαγγελέα. Η τουαλέτα πού είναι? Τουαλέτα. Από εδώ, έλα να σε πω. Δεν βγάζεις και τα βραχιόλια να με πιο άνετα. Μωρέ, να στα βγάλω, αλλά να μην πάρει χαμπάρι να στην όμως κάνει κάτι. Δεν τρέχει τίποτα, μωρέ. Τι να σε κάνω. Δεν έχετε μυαλό καθόλου. Συναγερμός! Φρουρός! Ε, φρουρός! Τρέξε πάνω γρήγορα, το κρατούμενος το σκάσε! Κύριε διοικητά. Τι συμβαίνει πάλι? Ο κρατούμενος. Τι ο κρατούμενος? Το σκάσε. Το σκάσε? Πώς το σκάσε? Έχεις και φύγει ακάδια, ρε Ασπασία. Έλα, πάρ' το χέρι σου. Ποιο χέρι μου, Χριστιανέ μου, πάρε εσύ το δικό σου. Αχ, Ασπασία μου. Τριχωτό το χέρι σου, δεν το ξέρα. Δεν μου λες θα μας πιστέψει ο Μπέκρας. Θα το εξηγήσω και θα μας πιστέψει. Με τι στοιχεία μπορείς να μου πεις? Θα το πάμε στο ξενοδοχείο, θα δει επί τόπου τα πράγματα και θα βρει τα στοιχεία. Θα βρούμε τον πελά μας. Έλα, πάρ' το χέρι σου πια. Ποιο χέρι, Χριστιανέ μου, με τρέλαινες με το χέρι? Το χέρι. Παναγία μου! Ένας από αυτούς που ήταν στο ξενοδοχείο, Τέζα. Και τώρα τι κάνουμε? Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Δεν παίρνει προς τώρα, βρήκε. Στείλω στρατοδικείο. Τον αφήσατε και σας έφυγε. Πού έχετε τα μάτια σας, μωρέ? Σταματήστε, σου παρακαλώ. Οπα. Ο Ρώτας. Ρώτα. Τι δουλειά έχεις εδώ πέρα? Ήρθα να σου πω μια καλημέρα για να σας δείξω ότι είμαι εντάξει τώρα. Έχω γίνει καλό παιδί. Α, για καλημέρα ήρθες, ε. Ναι. Και δεν μου λες. Το τζιπ. Από πού το κλέψες? Κληρονομιά από το θείο μου. Α, κληρονομιά. Αυτό το σεντόνι, τι έχει εκεί μέσα? Σεντόνι. Ναι. Πατάτες. Τις πληρονόμησα, ναι, από το θείο μου και μου είπε να τις πουλήσω όλες. Καταλάβετε. Πάντα. Σιγά! Θα με σκοτώσετε! Έλα εδώ! Δεν μου λες.
Τι δουλειά είχε ο Ρώτας εδώ πέρα? Δεν ξέρω, κύριε διοικητά. Πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Η καρδιά μου πολλές πάσει από την τρομάρα μου. Θα λιποθυμίσω. Θα λιποθυμίσεις. Εγώ στα νέα και δεν με πίστευες. Πού θα πάμε τώρα? Στο διάλο. Πού θα πάμε? Πρα φουντάρουμε πρώτα το πτώμα. Πάντως στο ξενοχείο δεν ξαναπάω. Ο Μπάμπης. Βράχνιασες? Ο Μπάμπης. Ποιος Μπάμπης? Δεν ξέρω κανένα Μπάμπη, εσύ μου το λες. Μην κουνηθείτε, σας δουλάψα! Αμάν το πτώμα! Σκάσε, σκάσε, μωρή! Κατεβείτε κάτω γρήγορα! Ολόκληρη περιουσία, ε! Ξέρει τι κάνει ο Φίλιππας, εγώ σας το είπα. Σαν το θειό του κι αυτός. Ξέρει να διαλέγει πελάτες. Πού τους πέτυχε όμως, ε! Θα κληρονόμησε τη λίστα με τα ονόματα. Λέτε? Ου, σίγουρα. Αλλιώς δεν εξηγείται. Αυτός είναι πιο ξύπνιος από το θείο του, εγώ σας το είπα. Λοιπόν, μπορεί. Εγώ λέω με τους πρωινούς καφέδες να κανονίσω για τους υπόλοιπους, ε. Εσύ ετοίμασε τα πιστοποιητικά του θανάτου. Να είμαστε έτοιμοι. Και τι να γράψω? Έμφραγμα. Τι άλλο? Και αυτή. Και αυτή. Άρε, καημένε. Πού το βρήκατε αυτόν? Ξενοδοχείο, το ξέρετε? Τον Μπάμπη δεν ξέρω. Αυτό είναι ο Μπάμπης. Αυτό είναι ο Μπάμπης. Μπάμπης που μου λέγες. Οι άλλοι πού είναι? Στο ξενοδοχείο. Ζωντανή? Να αφιβάλλω. Τα κοσμήματα που τα έχετε κρυμμένα? Ποια κοσμήματα? Για αυτόν δεν το σκότωσες? Όχι, εγώ τους προειδοποίησα. Τους είπα μάλιστα ανύπτωτας χείρας μου. Καλά, πάμε στο ξενοδοχείο και θα τα πούμε. Προς το παρόν σκάβε. Τι κάνω? Σκάσε και σκάβε! Ε, πώς θα σκάψω? Με τα χέρια! Φτιάξε μου ένα καφές και το δηλητήριο. Α, ξέρεις, ο κύριος δεν επέστρεψε ακόμα. Λες να έπαθε τίποτα? Πα, δεν το νομίζω. Οι άλλοι ξυπνήσανε. Όχι ακόμα. Ο καφές όμως είναι έτοιμος. Τα κοσμήματα τα βάλα στο δωμάτιο του κυρίου. Μόλις επιστρέψει, θα κάνουμε τη μοιρασιά. Μωρέ, ένα χρόνο να δουλέψουμε ακόμα έτσι. Σωθήκαμε. Θα ανοίξουμε δικό μας νεκροταφείο. Φτάσαμε. Φτάσαμε. Δικό σου είναι όλο αυτό? Δικό μου είναι, που να μην ήταν. Δεν μου λες με τον Μπέκρα τι παρέδωσε έχεις? Είμαστε πάλι γνώριμοι. Και στην αστυνομία τι ήθελες πρωί πρωί? Πήγα να του πω για τις δολοφονίες. Του είπες τίποτα? Δεν πρόλαβα. Ευτυχώς. Πάμε μέσα να δω τα παιδιά. Για να τους δεις πρέπει να κάνεις μεγάλη διαδρομή. Γιατί? Είναι στο λοφάκι. Ποιο λοφάκι, τι λες μωρά? Τι λέω, πάμε μέσα να καταλάβεις. Πρέπει. Ο Μπάμπης πολύ άργησε. Λες να κοιμάται ακόμα? Παρακουρασμένος από χθες. Λίγο το έτσι. Ληστεία, ταξίδι, κρύα σούπα, κρύα καλοριφέρ. Ας υπολογίσουμε ότι ο καφές θα είναι ζεστός. Γεια σε, Δύρισε. Έλα, μα περίμενε έρθει ο Μπάμπης. Εγώ σου λέω, εδώ μέσα που ήρθαμε θα μας βγει σε κακό. Βούλωσα! Κλείσε πόρτα, κλείσε! Κλείδωσε! Ήρθατε, κύριε. Μα τι συμβαίνει? Ποιος είσαι εσύ? Ο Θωμάς, ο υπηρέτης. Πού είναι οι άλλοι? Μέσα πίνουνε καφέ. Ακολουθήστε με. Προχώρα! Όχι! Ρε Μανώλη, πολύ έργη ο Μπάμπης και θα κρυώσει ο καφές. Δεν πετάγεσαι μέχρι το δωμάτιό του να του πεις να κατέβει? Ο Μπάμπης, κύριε, δεν θα κατέβει ποτέ. Πανάγω, αγόρι μου, πώς βρέθηκες εδώ? Θα σου πω, Βαγκό. Πώς το σκασε? Τι συμβαίνει, γιατί κρατάς όπλο? Να πιω ένα καφέ και θα τα πούμε. Μα τι συμβαίνει, κύριε, θα μου πείτε? Τώρα θα δεις. Με το πτώμα τι έγινε, το θάψατε? Με τα χέρια. Βέβαια. Αφού στη βιασύνη σας ξεχάσετε το φτιάρι. Τι πτώματα λένε αυτοί, ρε Πανάκο? Θα σας εξηγήσω. Μα πιω ένα καφέ να συνέλθω. Θα σας συνιστούσα, κύριε, να μην πιείτε σήμερα καφέ. Ας έρε, δεν θα πιω καφέ. Πού πας εσύ? Θέλω να πιω ένα καφέ. Δεν θέλω. Thank you.
Ρωσίθωμα, εσύ που ξέρεις και καθαρίζεις, γιατί δεν κάνεις τίποτα. Έλα, γύρας, κάνε κάτι. Μίλα ρε Πανάγο, θα μας κάσει. Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει. Ορίστε, πάει κι αυτός, εξαφανίστηκε. Άνοιξε γης και τον κατάπιε. Δεν ξέρω αν πρόσεξες κάτι περίεργο που έγινε. Τι περίεργο, κύριε Βιλιά. Μόλις το σκασε ο Πανάγος, εμφανίστηκε ο Φίλιππας. Αλλά μόλις με είδε, κατάπιε τη γλώσσα του. Λέτε να έχει καμία σχέση ο Φίλιππας με όλα αυτά. Δεν ξέρω, εκτός αν είναι απλή σύμπτωση. Εγώ όμως δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Δεν μου λες. Ξέρεις που βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο που κληρονόμησε από το θείο του? Όχι, αλλά αν θα ρωτήσουμε τον δικηγόρο που άνοιξε τη διαθήκη, θα ξέρει. Πολύ σωστά. Λοιπόν, φρόντισε γρήγορα να το μάθεις και να πάμε εκεί. Μπας, δεν βγάλω με τίποτα. Τι λες, ρε Παράγκο, σοβαρό λογής. Ναι, τον θάψαμε πριν από λίγο. Και τα κοσμήματα πού είναι? Τα κοσμήματα τα έχουμε εμείς, κύριε. Μίλες τέτοια, θα μας φάνε. Δεν είμαστε για γέλια. Ρε καθάρματα, φάγατε το φίλο μας. Θα πεθάνετε. Αμα παιδιά, η κοιλιά μου. Λες να με πιέσε κόψιμο. Ιός ήταν, αμα. Τι ιός, αμα. Ένας. Βάγκο. Δύο. Τι πάθατε? Τρεις. Και το λουρί της μάνας. Τι πάθανε, ρε Θωμά? Έφτιαξα πολύ δυνατό καφέ. Αυτή μέσα κάτι το ξέρει. Αφού είναι πεθαμένη και τα κοσμήματα είναι στο δωμάτιό σας. Τα πιστοποιητικά είναι έτοιμα. Ποια πιστοποιητικά, γιατρέ? Θανάτου. Να μάθουμε και τις ταυτότητες, τα επίθετά τους και να τα στείλουμε στο ληξιαρχείο. Από τι πεθάνανε? Από έμφραγμα. Και εσύ διάγνωση εξ αποστάσεως έκανες? Έτσι γράφουμε για όλους, κύριε. Δηλαδή, έχουν πεθάνει πολύ εδώ μέσα. Καμιά 25 αγιά. Δηλαδή σκοτώνετε τον κόσμο. Τι το κακό βρίσκεται? Δεν είναι σημαίνει. Δεν σας είχε ενημερώσει ο θείος σας? Όχι, φυσικά. Καλά, δεν σας άφησε τη λίστα των πελατών κληρονομιά? Ποια λίστα? Καλά, πρώτη φορά τα ακούτε όλα αυτά? Πρώτη. Πρώτη! Και τελευταία. Σπασία, τρέξε! Αμέσως! Θωμά, αυτός δεν ξέρει τίποτα. Άντε, καθάρισε. Αμέσως. Σταματάς. Κάτι πιο γρήγορο. Κάτι πιο πένθυμο. Πληροφορίες, τι νούμερο έχει το 100? Πάρτε αργότερα, έχουμε δουλειά. Όχι!
Παρακαλώ. Αστυνόμος Μπέκρας, θα ήθελα να μιλήσω με τον Φίλιππα Ρώτα, παρακαλώ. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να σας μιλήσει. Γιατί, του συνέβη τίποτα? Είχε, ξέρετε, ένα μικρό ατύχημα, έπεσε από τη σκάλα του ξενοδοχείου. Προσπαθούμε να τον συνεφέρουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να τον δω οπωσδήποτε. Ο κύριος είναι αστυνομικός και θέλει τον κύριο. Εμένα με συγχωρείτε. Φίλιππα, Φίλιππα, μ' ακούς? Εγώ, ο αστυνόμος, ο Μπέκρας είμαι, μ' ακούς? Πώς να σας ακούσει, κύριε, αφού είναι ανέστητος. Και γιατί δεν φωνάς ένα γιατρό, παρακαλώ? Κι εγώ γιατρός είμαι. Μην ανησυχείτε, θα συνέλθει. Τον θέλετε τίποτα σοβαρό? Ναι. Θέλω να του κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη χθεσινή του επίσκεψη στο τμήμα. Ώστε επισκέφθηκε το τμήμα, ε? Ακριβώς. Κι ήθελα να μάθω το γιατί. Ξέρετε, έχουμε προηγούμενα εμείς οι δύο. Αχ, το κεφάλι. Μα, Φίλιππα, συνήλθες. Κύριε Μπέκρα, πώς από εδώ? Ποιος Άγιος σας ειδοποίησε? Δεν καταλαβαίνω. Πάνω στην ώρα έρθετε. Εδώ μέσα γίνονται πράγματα και θάματα. Τι λέει αυτός εδώ? Μην τον ακούτε. Είναι ακόμα ζαλισμένος από το χτύπημα. Με ένα καφεδάκι θα του πέρναγε η ζάλη. Τι λες και εσύ, γιατρέ? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο καφές επιβάλλεται. Από εδώ, παρακαλώ. Τι έπαθες, Φίλιππα? Αυτός, αυτή, μεθυσμένος είσαι. Όχι. Είναι λίγο ζαλισμένος. Ζαλισμένος, μωρί. Ευτυχώς που ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Να πιούμε κανένα καφεδάκι. Τι εννοείς? Δεν ξέρω ποιος σας ειδοποίησε και τους συλλάβατε. Πάντως εγώ είμαι αθώος. Δεν έχω καμιά σχέση με όλα αυτά. Μα εμείς δεν συλλάβαμε κανένα. Συλλάβατε κανένα? Όχι. Τα πτώματα? Ποια πτώματα? Τα πτώματα που ήταν εδώ. Εμείς δεν είδαμε κανένα πτώμα. Δεν είδα... Εδώ ήταν τα πτώματα, σας λέω. Ασφαλώς ο κύριος βλέπει εφιάλτες από το χτύπημα. Τι εφιάλτες? Εδώ μέσα υπήρχαν 3 πτώματα. Και άλλοι 25 υπάρχουν στον λόφο. Πέσαμε σε δολοφόνους. Έλα, 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 Φίλιππα. Πιες το καφεδάκι σου εδώ πέρα για να συνέλθεις. Άκου, δολοφόνη. Ο καφές είναι στη γη. Έχει δηλητήριο, έτσι πεθάναν οι άλλοι. Τρελάθηκες, μωρέ. Ασφαλώς ο κύριος δεν έχει συνέλθει τελείως. Να σας πάω επάνω να ξαπλώσετε. Όχι, δεν θα με πας. Κύριε διοικητά, σας λέω αλήθεια. Πιστέψτε με για πρώτη και τελευταία φορά. Εδώ μέσα υπάρχουν δολοφόνοι. Ο καφές έχει δηλητήριο. Αυτά που καταγγέλνεις είναι πολύ σοβαρά. Σωτήρη. Μάλιστα, κύριε διοικητά. Για έλα εδώ. Διατάξτε. Για δοκίμασε τον καφέ. Όχι, μη δοκιμάσεις. Δοκίμασε. Σωτήρη, μη δοκιμάσεις. Σωτήρη, δοκίμασε. Σωτήρη, χαιρέτα από τον Πλάτανο. Τι? Έχει δίκιο ο Φίλιππας, κύριε διοικητά, είναι σκέτο δηλητήριο. Δεν σας είπα ότι έχει δηλητήριο. Με λίγη ζάχαρη πιστεύω ότι θα φτιάξει. Ου, αλλά το λίγε. Μια χαρά, κύριε διοικητά. Βαρύς, βαρύς, έτσι όπως τον πίνω. Σε λίγο θα γίνεις βαρύς και ασήκωτος. Το βλέπεις. Για να δω. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά, κύριε διοικητά. Ορίστε. Μια χαρά είναι ο καφές. Τι μια χαρά? Αυτό θα το δείξει η νεκροψία, θα δείτε. Δεν μου λες, γιατί μας κοροϊδεύεις? Εγώ σας κοροϊδεύω, αλήθεια σας λέω. Έχεις μάρτυρες? Όχι. Τη γυναίκα μου. Πού είναι η γυναίκα μου? Στο δωμάτιό της, κύριε, ξεκουράζεται. Ελάτε. Αυτή τα έχει δει όλα, ελάτε. Thank you.
τώρα θα δείτε. Ναι, τώρα θα δω. Εκτός από κλέφτης είσαι και παραμυθάς. Μήπως διαβάζεις πολλά βιβλία αυτή τελευταία. Ναι, ναι. Πού είσαι, Ασπασία! Ασπασία! Έπαθες τίποτα? Όχι, είμαι καλά. Ω, τι κάνετε, κύριε Πέτρο μου? Εξήγησε στον Πέτρο τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Για τα πτώματα. Για πτώματα? Τα πτώματα, πού θα με δω μέσα στο αυτοκίνητο? Α, εγώ δεν είδα τίποτα πτώματα. Μην το παρεξηγείτε, κύριε Πέτρο μου. Τώρα τελευταία δεν είναι καθόλου καλά. Το βλέπω. Πες την αλήθεια. Α, εγώ την είπα όλη την αλήθεια. Τι σε έξω σου λέω. Δεν μπορώ, είμαι γυμνή. Δεν πρέπει να είναι καλά αυτή. Τελικά, Φίλιππα, σου χρειάζεται αρκετή ξεκούραση. Είχε δίκιο ο γιατρός. Λοιπόν, μόλις γίνεις τελείως καλά, πέρασε από το τμήμα να τα πούμε. Αν προλάβω. Σωτήρη, πάμε να φύγουμε. Δεν βγάζουμε τίποτα από εδώ μέσα. Μη με αφήνετε μόνο μου με αυτόν. Γιατί, τι έχει. Μια χαρά παιδάκι είναι. Σιγά, θα το γέφυρα. Λοιπόν, μόλις γίνεις τελείως καλά, τηλεφώνησέ μου να τα πούμε. Πάμε, Σωτήρη. Επιτέλους, μόνο. Φυλάκι. Του θανάτου. Πού σου έτσι. Με έφτυσε. Μπάρμπα, του Μπέλιου. Μιλές ονόματα, του Μπάρμπα σου, του Αριστόθεου. Κοσμήματα των πελατών. Ηλίθιε, τώρα θα πεθάνεις. Μέλα, Φίλιππα, την κρατάω. Πρώτα, τη αρθόν και στο καρδάρι. Εσύ μην κουνηθείς γιατί στην άναψα. Κύριε Πέτρα, πάνω στην ώρα ήρθατε. Ο Σωτήρης πού είναι? Ο Σωτήρης δυστυχώς είναι νεκρός. Ας όψετε ο καφές. Εγώ από θαύμα γλίτωσα. Τότε ψηλιάστηκα ότι κάτι συμβαίνει με τον καφέ. Σας το είπα! Γιατί δεν αφήσατε να πιει καφέ? Δεν πειράζει. Και στο τμήμα που τον είχα, άχρηστος ήταν. Ως του πήγε ένας κρατούμενος. Απάνω είναι, τέζα με τους άλλους. Επάνω! Τώρα που θα πάμε στο τμήμα να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Όσο γι' αυτό να είστε σίγουροι, όλοι θα πάμε στο τμήμα. Όλοι! Γιατί γελάει αυτός. Αυτός ό,τι του λες γελάει. Τώρα δεν γελάω. Κλαίω. Είστε ένας ηλίθιος, κύριε. Θα βγάζαμε πολλά λεφτά. Τι εννοεί αυτή? Ότι είναι όλοι δολοφόνοι. Από το καιρό που πάτησα το πτώμα, το πόδι μου εδώ μέσα, όλο πτώμα τα βρίσκω. Σας όλοι ότι είμαι αθώος, δεν με πιστεύατε. Θα με τρεμάτε εδώ μέσα. Το τηλέφωνο, που είναι το τηλέφωνο? Στη ρεσεψιόν. Η ρεσεψιόν που είναι? Εκεί που είναι το τηλέφωνο. Ναι.
Φιλάκι, μάκια. Μπέκρασε εδώ. Μπέκρασε με ηλίθεια, όχι μπέκρης. Ναι, να μου στείλετε μια κλούβα στη διεύθυνση. Ένα, ας εκατό προς εκεί. Πάντως η γυναίκα μου και εγώ είμαστε αθώοι. Δεν έχουμε καμιά σχέση με όλα αυτά. Δεν θα σας πίστευα. Αλλά είσαστε πολύ τυχεροί. Η Σπύρα ομολόγησε. Μπορεί να ήμασταν δολοφόνοι, κλέφτες όμως ποτέ. Ανάποδα το πες. Μπορεί να ήμασταν κλέφτες, δολοφόνοι όμως ποτέ. Τι πρόκειψε από την ανάκριση, κυρία Νικητά. Ο θείος σου, παιδί μου, την έκανε χρόνια αυτή τη δουλειά. Χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή. Το ξενοδοχείο λειτουργούσε ως εξής. Ο θείος σου είχε μία λίστα από φίλους ευκατάστατους και με πάρα πολλά μετρητά. Και κυρίως μαγκούφιδες σαν κι αυτόν. Αφού τους έφερνε στο ξενοδοχείο, τους καθάρισε αφού έπαιρνε τα λεφτά και τις περιουσίες τους, αφού πρώτα τα ρευστοποιούσε. Ο Θωμάς πριν τους δηλητηριάσει, τους έβαζε με τη βία να υπογράψουν τη διαθήκη τους. Και μένουν όλα σε αυτούς. Και ο άλλος ο γιατρός. Ο γιατρός πιστοποιούσε το θάνατό τους ότι πεθαίναν από καρδιά. Τι λέτε. Τι λέτε. Κι έτσι τα μοιράζονταν τα χρήματα όλοι μαζί, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν ενδιαφερόταν κανείς για τα πτώματα. Μα τα θύματα δεν είχαν συγγενείς. Έπειτα ο Θωμάς τους πήγαινε στο λόφο. Εγώ μόνο για το Σωτήρη στενοχωρέθηκα. Εγώ έκλαψα. Πότε. Εγώ του είπα να πιει. Γι' αυτός ο βλάκας πήγε και ήπια. Δηλαδή, αν του έλεγα να πέσει από το μπαλκόνι, θα έπεφτε. Τέτοιους βλάκες εμείς δεν τους χρειαζόμαστε στην αστυνομία. Αυτά λοιπόν. Πάμε κι εμείς. Αλήθεια, τι σκοπεύετε να κάνετε τώρα. Λέω να πουλήσω τώρα το ξενοδοχείο. Αν το πουλήσουμε θα γίνει καπί. Καλύτερα καπί παρά ξενοδοχείο του Τρόμπ. με τους άλλους τι έγινε. Είναι στη φυλακή. Δεν την γλιτώνουν με τίποτα, Φίλιππα. Αυτοί θα φάνε ισόβια τουλάχιστον 10 χρόνια. Δεν έπρεπε να ομολογήσετε. Λες καλή, αφού μας απίσαμε στο ξύλο. Ναι. Αλλά τώρα όμως κινδυνεύουμε να φάμε ισόβια. Ισόβια. Η μόνη λύση είναι να αυτοκτονήσουμε. Άντε καλέ, θα αυτοκτονήσουμε. Άντε καλέ. Σε 10-20 χρόνια θα είμαστε έξω. Έξω, ε. Ωραία. Πιείτε τώρα το καφεδάκι σας. Καλέ, τι ωραίο καφέ που φτιάχνει η αστυνομία. Φτιάχνει ωραίο καφέ. Τι γελάς. Τι γελάς. Δηλαδή τώρα φεύγουμε. Ε, τι κάνεις. Αχ, κρίμα. Γιατί, σ' άρεσε. Καθόλου. Θα έχουμε όμως αναμνήσεις. Ναι, θα αναπτυρέσει. Καλησπέρα. Αυτό είναι το ξενοδοχείο Γαλήνη. Εδώ είναι, αλλά κλείσαμε. Το ξενοδοχείο πουλιέται. Πουλιέται. Πουλιέται, ρε παιδιά. Και τώρα τι γίνεται. Τι να πάρει η οργή. Και εμείς κάναμε τόσο δρόμο για να έρθουμε να κάνουμε τις διακοπές μας εδώ. Ευτυχώς που δεν ήρθατε νωρίτερα, γιατί θα κάνετε διακοπές μια και καλή. Δεν καταλαβαίνω. Καλύτερα. Θα ζήσετε περισσότερα χρόνια. Κρίμα. Και είχαμε ακούσει τα καλύτερα λόγια για το ξενοδοχείο σας. Τι ζητάμε κι εμείς, λιγάκι ξεκούραση, ανάπαυση. Αλλά μια και έγινε, έτσι δεν βαριέσαι. Θα κοιτάξουμε να δούμε πουθενά αλλού. Άντε, πάμε, παιδιά. Φεύγουνε. Το βλέπω. Σκέψω ότι ζητάνε λίγη ξεκούραση και συντροφιά και δεν τους συμπροσφέρει κανείς. Τώρα εμείς θα γυρίσουμε στην παλιά μας ζωή. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε κακές αναμνήσεις από εδώ πέρα. Στο χέρι μας είναι να τις αλλάξουμε. Λες. Σκέφτεσαι ότι σκέφτομαι κι εγώ. Μάλλον. Κάνε γρήγορα γιατί θα φύγουνε. Ελάτε, το ξενοδοχείο ανοίγει για σας. Γεια, ελάτε, γεια. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, αφήστε τις βαλίτσες σας μέσα, έτσι.
Η ασπασία θα σας βρει δωμάτιο. Προσωπικό δεν έχουμε, αλλά θα βολευτούμε μεταξύ μας, έτσι. Κανένα πρόβλημα, ναι μου. Εντάξει. Έλα, γρήγορα, γρήγορα. Ασπασία, είναι μια ευκαιρία να εξηλαιωθούμε από τις αμαρτίες που κάνει ο θείος μου. Φιλίπα μου, είσαι θησαυρός. Το ξέρω. Αμάν! Τι! Τρέξε, μάζεψε τους καφέδες. Θα πιούν καφέ και θα τους βρούμε τέσσερα. Γρήγορα. Ωραία, Παναγία.